Καλημέρα σας κύριε Χατζηβασιλείου. Και πάλι καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κάντε μας μια αποτίμηση του χθεσινού ταξιδιού και αν τελικά είχαν δίκιο και η αντιπολίτευση και ειδικά ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης που θα έλεγε ότι θα έπρεπε να αναβληθεί. Διότι, και το λέω αυτό και με την έννοια, ότι και οι δύο ηγέτες παρουσίασαν τις θέσεις τους οι οποίες δεν έχουν αλλάξει ούτε κατά μία σπιθαμή. Μήπως ήταν περιττή κατά τον κύριο Ανδρουλάκη αυτή η συνάντηση? Κοιτάξτε, το Πασόκ έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις την τελευταία εβδομάδα με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και στον Ταγί Περντογάν. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης δικαιώνει την επιλογή του Πρωθυπουργού να την πραγματοποιήσει κανονικά. Διότι αν ακυρνόταν, κυρία Κουραή, με αφορμή την απαράδεκτη απόφαση για τη μονή της χώρας, όπως ζητούσε το Πασόκ μετεπιτάσεως, τότε το ζήτημα της μονής της χώρας θα γινόταν αυτόματα διμερές. Ενώ εμείς ορθώς φωνάζουμε ότι είναι διεθνές, γιατί αφορά ένα οικουμενικό μνημείο. Πάμε στην ουσία. Αυτή η συνάντηση λοιπόν εχθές έγινε σε καλό κλίμα. Φαίνεται ότι για την ώρα έχουμε φύγει πολύ μακριά από το Μητσοτάκης Γιόκ, εκείνη την παλιά θεωρία. Ναι, γιατί σήμερα χθες τον αποκάλεσε τον Κυριάκο φίλο ο Ερντογάν. Έχουμε περάσει σε άλλο στάδιο. Φίλε μου Κυριάκο. Όμως ξεχωρίζω τα εξής. Πρώτα απ' όλα, επιβεβαιώθηκε από τις δύο πλευρές η δέσμευση να συνεχίσουν στο δρόμο της επαναπροσέγγισης, παρά τις δυσκολίες. Επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες σε μια σειρά από ζητήματα, όμως υπάρχουν και κάποιες συγκλήσεις σε κάποια άλλα ζητήματα. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε να δοθεί βάρος στη θετική ατζέντα και ταυτόχρονα χώρος στο να διευρυνθεί και να εμβαθυνθεί αυτή η θετική ατζέντα για να μπορέσουν να κρατήσουν τη διαδικασία αυτή ζωντανή. Κρατώ το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τις διαφωνίες του ξεκάθαρα και μάλιστα σε νομική βάση, με τεκμήρια και θέσεις, όντας εξαιρετικά προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο, για κάθε σενάριο. Από την άλλη, ο Ερντογάν προτίμησε να επιδείξει έναν, έτσι θα έλεγε κανείς, ισλαμικό συναισθηματισμό. Γιατί το λέω αυτό? Διότι στη δευτερολογία του, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα, για τον Ερντογάν μιλάμε, ξέρουμε πώς αντιδρά. Ναι, να πει για την Θράκη και για τη μονή της χώρας και όλα αυτά. Ακριβώς, ναι. Για θέματα είπε μόνο του αρέσουν, για τη Χαμάς. Επέλεξε τη Χαμάς. Γιατί? Διότι αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν θέλησε να κρατήσει ζωντανή την καλή έτσι ατμόσφαιρα στη διμερή συνάντηση από τη μία και από την άλλη να επενδύσει στο θυμικό των Ισλαμιστών όχι μόνο εντός αλλά και εκτός Τουρκίας. Κύριε Χατζηβασιλείου, μετά στην ανάρτηση που έκανε ο Τούρκος πρόεδρος αργά το βράδυ, είπε ότι κάθε φορά που συναντιόμαστε το πράγμα γίνεται και καλύτερο όσον αφορά τη θετική ατζέντα, που σημαίνει ότι πράγματι θέλει να την κρατήσει ζωντανή. Και πράγματι και εκείνος θεωρεί ότι έχει περάσει η εποχή του Μητσοτάκης Γιόκ. Και ξέρετε κάτι, εάν κάνουμε μία έτσι αποτίμηση του τελευταίου έτους, πού ήμασταν και πού βρισκόμαστε, θα δείτε ότι αυτοί που στην αντιπολίτευση σήμερα φωνάζανε κατά αυτής της συνάντησης, έχουν άδικο. Πρώτα απ' όλα έχουμε σχεδόν 1,5 χρόνο ηρεμία σε αέρα και θάλασσα. Δεν ήταν δεδομένο αυτό, σας θυμίζω, πριν από μερικούς μήνες. Βέβαια, έχετε δεδομένο. Απόλυτο δίκιο. Τα παίρνουμε μετά όλα χαλαρά, ότι έτσι είναι. Δεν είναι έτσι, κυρία Κόρα. Ή συμφωνείτε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε μετά από σκληρή δουλειά? Ναι. Δεύτερο θετικό. Έχουμε μια καλύτερη συνεργασία στο μεταναστευτικό. Το δείχνουν και οι ροές. Υπάρχει μια πολύ καλύτερη επαφή των δύο πλευρών στο κομμάτι αυτό. Τρίτο θετικό, η διευκόλυνση της βίζας στα 10 νησιά. Ξέρετε πόσο θετικό μήνυμα είναι αυτό για την τουρκική κοινή γνώμη από την ελληνική πλευρά? Μετράει πάρα πολύ. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι αλήθεια και οι πληθυσμοί σε αυτά τα νησιά βλέπουν και τα οικονομικά ωφέλη αυτής της ιστορίας. Και αυτό είναι σημαντικό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα οικονομικά και πολλές φορές, όπως το ξέρετε κύριε Χατζηβασιλείου, πολλά πράγματα στα εθνικά λύνονται όταν είναι τα οικονομικά αυτά που εξυπηρετούν και τις δύο πλευρές, βλέπε Σκόπια. Μα και όλα αυτά χωρίς εμείς να πούμε ότι βρήκαμε λύση στα θέματα. Αντιθέτως, οι διαφωνίες μας παραμένουν, όμως μπορούμε να εστιάζουμε στα θετικά σημεία, μήπως και χτιστεί το κλίμα μηδές κατανόησης. Εγώ θέλω τώρα να σας διαβάσω, το βρήκα. Λοιπόν, εχθές ο Νίκος Ευαγγελάτος στο Μέγκα, στο Live News, είχε ένα ρεπορτάζ πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα. Το 2022.
το οικονομικό κόστος των παραβιάσεων που τότε γινόταν ο χαμός. 27,6 εκατομμύρια. Το 2000 χρόνο. Το χρόνο. Από τις αναχαιτήσεις. Ναι, ναι. Και τα πλοία. Και το οικονομικό είναι σοβαρό, αλλά 2021. Και η καταπώνηση. Η καταπώνηση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Το θερμό επεισόδιο που μπορούσε να γίνει 13 εκατομμύρια το 20, 20,7 εκατομμύρια. Όχι, συγγνώμη, το 21 13 εκατομμύρια, το 2020 20,7 εκατομμύρια και το 2023 μετά το Μάρτιο μηδενίστηκαν, το κόστος περιορίστηκε σημαντικά αφού μπορεί να υπολογιστεί γύρω στα 4,3 εκατομμύρια. Άρα, και το λοιπόν, 2024 μηδέν. Ο οικονομικός ταχυδρόμος θα έχει αυτά τα στοιχεία. Άρα λοιπόν κυρία Κοραή συμφωνούμε ότι αυτή η διαδικασία επαναπροσέγγισης, αν και δύσκολη, πολύπλοκη, με εμπόδια και με διάφορα ανοιχτά ζητήματα, τελικά έχει μετρήσιμα αποτελέσματα. Ναι. Και διότι το και πρακτικά εχθές ο Πρωθυπουργός δεν άφησε αναπάντητο κάτι στον κύριο Ερντογάν με πάρα πολύ προσεκτικό τρόπο. Είπε για τη μειονότητα στην Πάντως, Θράκη ότι είναι να τουρκική, σας πω, πήρε την απάντησή εδώ, του. Εδώ κύριε Χατζηβασιλείο, πήρε την απάντησή ακούστε του. Λίγο, υπάρχει και η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που τη διαβάζω τώρα χθες, κυρίως για τη μονή της χώρας, πέρα του γεγονότος ότι λέει ότι κάνετε γιοταχή εξωτερική πολιτική, ότι στο θέμα της μονής της χώρας η αντίδραση ήταν χλιαρή. Από την ελληνική πλευρά. Οι άνθρωποι κάνουν εξωτερική πολιτική, κυρίως ο κ. Κασελάκης, κάνει εξωτερική πολιτική μέσα από τα social media. Ας του πει κάποιος ότι δεν γίνονται έτσι διαχειρίσεις. Καλά, το ότι κάνει αναφορές από τα social media δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει άποψη. Είναι πολύ αστείο να σχολιάζουν και να μιλάνε για δίθεν γιόταχη εξωτερική πολιτική εκείνοι οι οποίοι μέχρι πριν από λίγους μήνες, κύριε Τάκη, θεωρούσαν ότι το κατεχόμενο στην Κύπρο είναι κρατήδιο. Ας είμαστε λίγο σοβαροί. Αυτό, κύριε Χατζηβασιλείου, ξέρετε ότι ήταν ένα λάθος της στιγμής. Τώρα δεν είναι. Εντάξει, είχε και άγνοια. Όχι, εντάξει, Δημήτρη, αλλά θα διαφωνήσω. Δηλαδή, το κριτική βόρειο, το κρατήδιο, το δικό του. Σύμφωνοι, αλλά δεν μπορεί να γίνει πρωθυπουργό κάποιο, κύριε Τάκη, και να λέει βασικέ αντιλήψει. Η ανταπάντηση σε αυτό δεν μπορεί να είναι μια φράση που υπόθηκε όταν ο κ. Κασελάκης ακόμα ήταν υποψήφιος πρόεδρος. Μα ήθελα να γίνει πρωθυπουργός. Δεν ήταν έτσι. Μα πότε θα γινόταν πρωθυπουργός, παιδιά. Υπάρχει περίπτωση Ερντογάν. Πρωθυπουργός θα γινόταν τον Σεπτέμβριο που έθεσε υποψηφιότητα για ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να θέλω να γίνω πρωθυπουργός και να. Μα μην τρελαθεί τώρα. Συμφωνώ. Ότι ήταν, υποτιμάμε τώρα μια σοβαρή δήλωση. Η απάντηση από εμάς έρχεται στην πράξη. Όλα. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει έναν στόχο. Αφήστε την τουρκικά, δεν είναι πρώτο την προτεραιότητα αυτή. Ναι. Είναι πώς θα επαναπατρίσουν οι ψηφοφόροι είναι που τον άφησαν ναι, και πήγαν στον κόμμα Ερμπακάν. Δυστυχώς η αλλαγή στη μονή της χώρας εξυπηρετεί πρωτίστως τον δικό του προσωπικό στόχο. Σύμφωνοι. Και είδατε ότι και χθες προτίμησε να αναφερθεί στη Χαμάς, απευθυνόμενος ουσιαστικά και στους Ισλαμιστές εκτός Τουρκίας. Βάζοντας αλήθεια πάλι είναι αυτό. Φωτιά στη σχέση να ρωτήσω του με τη κάτι, Δύση. Να ρωτήσω και κάτι άλλο που το συζητάμε και που εδώ ενδεχομένως να έχουν ευθύνη και όλα τα κόμματα. Αυτή η ιστορία είναι 4 ετών. Από το 2020, αν δεν κάνω λάθος, ο Ερντογάν είχε πει για την μετατροπή της μονής της χώρας. Γιατί αντιδράσαμε τόσο αργά και καθυστερημένα? Δεν αντιδράσαμε καθυστερημένα. Ξεκίνησε η διαδικασία του ΦΕΚ με την Αγία Σοφία και σας θυμίζω ότι αμέσως αντιδράσαμε στην UNESCO. Κάναμε και ψηφίσαμε για την Αγία Σοφία. Και στο Λαϊκό Κόμμα. Τώρα που υλοποιήθηκε και αυτή η απόφαση γίνεται το ίδιο. Προσέξτε. Να σας πω τώρα τελικά. Η UNESCO κάνει τίποτα και δεν κάνει τίποτα. Είμαστε κύριε Κοραή ρεαλιστές. Όποιος πιστεύει ότι ο Ερντογάν θα πάρει πίσω αυτές τις αποφάσεις που έχουν εθνικιστικό και ολίγων λαϊκιστικό χαρακτήρα, φαίνεται ότι πλανάται. Όταν αυτές οι αποφάσεις υλοποιούνται, ξέρετε πολύ καλά, δύσκολα γυρίζει το ποτάμι πίσω. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή χτίζει τον νέο αιώνα της Τουρκίας, ο οποίος πρέπει να είναι Ισλαμικός. Ναι. Και όλη αυτή η εργαλειοποίηση των οικουμενικών μνημείων, όπως είναι η Αγία Σοφιά και η Μονή της χώρας, δυστυχώς τον εξυπηρετούν σε αυτό το στόχο. Εντάξει, αυτόν τον εξυπηρετούν, αλλά να κάνουμε κι εμείς κάτι. Δεν κάνουμε κάτι εμείς. Εδώ ο Πρωθυπουργός εχθές πέθεσε με τεπιτάσεως, όπως καταλάβατε και βέβαια, ειδικά, για μένα, αν θέλετε, είναι πολύ σημαντικό και το θέμα της τουρκικής μειονότητας όπως την αποκαλεί, όπου θέτει θέμα, βεβαίως, ναι, θέτει θέμα αναθεώρησης της συνθήκης της Λοζάνης, δηλαδή είναι μία σειρά. Και το τελευταίο μας ερώτημα, κύριε Χατζηβασιλείου, υπάρχει περίπτωση σε όλα αυτά τα μεγάλα θέματα, τις μεγάλες διαφορές που μας χωρίζουν με την Τουρκία, να βρεθεί ποτέ ένα modus vivendi? Κοιτάξτε, ή απλώς το θέμα είναι πάμε είναι όσο μπορούμε ήρεμα νερά.
Στη Χάγη θα φτάσουμε ποτέ, ας πούμε, έστω και για τη μία διαφορά που εμείς αναγνωρίζουμε. Εκτιμώ ότι είμαστε μακριά από την λύση στη διμερή μας διαφορά, είτε τον καθορισμό ως κυφαλοκρηπίδας. Έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι σωστά, εκεί. Σωστά. Όμως μπορούμε να δουλέψουμε σε όσα θέματα συγκλίνουμε. Δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο να βρεθούν αυτές οι λύσεις, όμως χρειάζεται σκληρή δουλειά, αποφασιστικότητα, κοινή δέσμευση. Η Ελλάδα τουλάχιστον τα επιδεικνύει όλα αυτά με μεγάλη σοβαρότητα. Και ξέρετε κάτι. Μακάρι να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου οι συναντήσεις των δύο ηγετών θα είναι κανονικότητα. Είναι. Και από αυτό απέχουμε. Πάντα αλλά θέλει δουλειά και κόπο για το καλό και της περιοχής για εν γέννη. Εμείς θέλουμε να τα κρίνουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηβασιλείου. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.